Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 270 μετά Χριστόν. Σε ηλικία 15 ετών αποκαλύπτει την πίστη της στο Χριστό. Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ιερέας των ψευτοθεών των ειδώλων, την διέγραψε από παιδί του και οι αρχές την οδήγησαν σε δίκη. Μάλιστα την παρέδωσε στις αρχές ο ίδιος ο πατέρας της. Μετά από καιρό έμαθε για την Αγία Μαρίνα και ο έπαρχος ο Λύμβριος, ο οποίος διέταξε να την συλλάβουν για ανάκριση. Ο έπαρχος μπροστά στην μεγάλη της ομορφιά της πρότεινε να απαρνηθεί την πίστη της και να τον παντρευτεί. Η Αγία όμως δεν δελεάστηκε από τα επίγεια πλούτη και έτσι αρνήθηκε να αρνηθεί το Χριστό. Και έπειτα από αυτό φυλακίζεται. Μέσα στην φυλακή μάλιστα ο διάβολος, μεταμορφωμένος σε άγριο δράκοντα, προσπάθησε να κάνει την Αγία να τον φοβηθεί. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στον Θεό και αμέσως ο δράκοντας άλλαξε μορφή και έγινε ένας μαύρος σκύλος. Και τότε η Αγία άρπαξε ένα σιδερικό και χτυπώντας τον στο κεφάλι και στην ράχη του, τον ταπείνωσε. Γι' αυτό λοιπόν και η Αγία στις εικόνες εικονίζεται να κρατάει τον σατανά από τα κέρατα. Όταν για δεύτερη φορά την εξέτασε ο έπαρχος, διαπίστωσε ότι η πίστη της Αγίας προς τον Χριστό ήταν αμετακίνητη και τότε διέταξε να ξύσουν το σώμα της με σιδερένια νύχια και να την κάψουν με αναμένες λαμπάδες. Αλλά οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο η Αγία Μαρίνα ξυλοκοπείται αγρίως. Την ξεσκίζουν με ραβδιά, την κρεμούν από τα μαλλιά της ενώ αυτή αιμορραγεί και την καίνε με λαμπάδες και τελικά την αποκεφαλίζουν. Μνηστευθύσα το λόγο Μαρίνα εν δόξε των επιγείων την σχέση πάσαν κατελείπες και νυφλίσας λαμπρός ως καλή παρθενός των γαρά ώρα των εχθρών κατεπατήσας στερός οφέντασι αθλήφορε και νυν πηγάζει στο κόσμο των ιαμάτων τα χαρί.